Δύο χέρια δεν φτάνουν από ό,τι βλέπω. Δεν ξέρω αν έχετε μαζί σας και τρέιλερ για να φορτώσετε και τα κύπελα και τις ανθοδέσμες κτλ. Βλέπω χαμόγελα πλατιά, από τη μία πλευρά σίγουρα, την αριστερή μου, την αριστερή σας. Δύο κουβέντες για τη συνολική παρουσία εδώ και δική σας και του Παναθηναϊκού. Οι κυρίες πάντα προηγούνται. Είμαστε σίγουρα σαν ομάδα πολύ ευχαριστημένοι. Πήραμε τα περισσότερα χρυσά, 4 στα 5 αν δεν κάνω λάθος. Και εγώ ικανοποιημένη με την απόδοσή μου. Εντάξει, προφανώς ο στόχος μου ήταν το χρυσό, αλλά εντάξει, η Κωνσταντίνα σήμερα ήταν πολύ καλή. Χαίρομαι πολύ που παίξανε μεταξύ τους τα κορίτσια που είμαστε στην ίδια ομάδα. 3 στα 4 μετάλλια στο ατομικό ήταν του Παναθηναϊκού αθλήτριες. Τα αγόρια επίσης κάνανε πολύ καλή προσπάθεια και ο Κώστας έπαιξε καταπληκτικά και ο Γιώργος. Και στο διπλό επίσης με την Κωνσταντίνα παίζουμε χρόνια μαζί, γνωριζόμαστε και ήμασταν συγκεντρωμένες αρκετά στο τελικό και καταφέραμε και κερδίσαμε. Μόνο 10-12 χρόνια παίζετε διπλό μαζί που ο αδερφός σου, δεν το πετώ μόνο, το λέω εγώ. Ίσως αυτό... και λίγο. Μπορεί και λιγότερα, δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί και λίγο λιγότερα. Αυτό που θέλω να μάθω είναι πώς και δεν χάνετε ρε παιδιά εσείς στο διπλό. Εντάξει, έχουμε χάσει. Τόσο μεγάλη χημεία. Εντάξει, έχετε χάσει, αλλά όχι συχνά. Έχουμε χάσει, αλλά ναι, είναι πέρα από χημική ένωση, είναι και συναισθηματική έτσι. Είμαστε δηλαδή φτιαγμένοι ένας για τον άλλον. Μ' αρέσει αυτή η συνέπεια, είναι πολύ ωραίο και πλέον έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που νιώθουμε πολύ άνετα και παικτικά και ψυχολογικά, ναι, ψυχολογικά να παίζουμε και να το βγάζουμε και στο τραπέζι. Γιώργο, αν το γνωρίζετε, φτάσατε σε ένα πανελλήνιο ρεκόρ. 6 τίτλους είχαν ο Πλωτίνος με τον Κορδούτη, 6 τίτλους είχαν παλιότερα, αν έχετε Κουσιοδίκτος με τον Πρίφτη, τώρα εσείς φτάσατε τους 7. Τότε είμαι πάρα πολύ περήφανος γιατί καταφέραμε να ξεπεράσουμε μεγαθύρια του ελληνικού αθλητισμού, της ελληνικής εκπαιδευτικής εξφαίρησης. Χαίρομαι που μπήκε το όνομά μας, να πω, στο Hall of Fame. Στο Hall of Fame. Ναι, εκεί είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ήταν και δύσκολη η εβδομάδα αυτή, λόγω κάποιων θεμάτων. Εσύ Κατερίνα φτάσατε 4ο τίτλο με την Κωνσταντίνα. Πώς γίνεται ο συνδυασμός επιθετικής με άμυνα? Και δύο κουβέντες για το τελικό, γιατί ναι μεν 3-0, αλλά θεωρώ δύσκολο απέναντι σε έναν συνδυασμό μιας επιθετικής με μια αθλήτρια που είχε το τακί στο ρεπερ. Την Κωνσταντίνα, όπως είπα και νωρίτερα, παίζουμε αρκετά χρόνια μαζί. Σε κάποια στήλη παιχνιδιού ίσως δεν ταιριάζουμε τόσο, καμιά φορά δυσκολευόμαστε λίγο να βρούμε ρυθμό, αλλά φέτος, σήμερα μάλλον, νομίζω ότι ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι από την αρχή. Όντως το παιχνίδι του τελικού δεν ήταν τόσο εύκολο, μπορεί να ήταν 3-0, αλλά ήταν όλα στο πόντο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αντέξαμε την πίεση του σκορ και καταφέραμε και φέραμε 3-0, έστω και με το 12-10 και 13-11 που πήγαν όλα τα σερ.